Κύριε Λαμπρούλη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Μπαρδούνια, καλημέρα και στους ακροατές του. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά. Τελικά, έτσι να ξεκινήσω λιγάκι με το θέμα της Λιβύης. Πάλι εκτός μείναμε. Τι γίνεται δηλαδή? Υποτίθεται ότι έχουμε απομονώσει διπλωματικά την Τουρκία, αλλά πάλι εκτός βρισκόμαστε. Κοιτάξτε κύριε Μπαρδούνια, και με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες και με τις εξελίξεις στη βάση της συμφωνίας της Τουρκίας με τη Λιβύη, δείτε τώρα, τα κόμματα ή αν θέλετε όσοι μέχρι πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη ΣΥΠΑ και μετά ενδεχομένως παρουσίασαν επιτυχία ως επιτυχία της Ελλάδος στην πολιτική της διπλωματικής απομόνωσης, δηλαδή της Τουρκίας, και βεβαίως την ενεργοποίηση του παράγοντα, του αμερικάνικου παράγοντα στα ζητήματα των θαλάσσιων ζωνών, είναι τώρα οι ίδιοι που σήμερα, ιδιαίτερα μετά τη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο Τραμπ, φωνάζουν ή τέλος πάντων σηκώνουν κορώνες επειδή η Τουρκία αναγνωρίζεται ως βασικός παίκτης. Αυτό γίνεται. Και βεβαίως της αποδίδεται και κεντρικός ρόλος στα παζάρια με επίκεντρο τη Λιβύη. Και τώρα αυτό είναι μια, επιτρέψτε μου, μια πρώτης τάξεως απόδειξη ακριβώς αυτό που λέμε της παγίδας που στείλουν στο λαό τόσο η κυβέρνηση όσο και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου, παίρνοντας δηλαδή τον εφησυχασμό, αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ νομίζω όμως καιρό, ότι κύριε τον εφησυχασμό ότι η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν ασπίδα τάχα για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Ωστόσο, επιτρέψτε μου, εφησυχασμός δεν μπορεί να υπάρξει όταν συζητάμε για ένα σοβαρό θέμα όπως είναι η εξελίξη στη Λιβύη και μια χώρα που συνορεύει έστω και θαλάσσια και είχε άμεση εμπλοκή η Ελλάδα είναι εκτός αυτών που συζητούν για αυτό το θέμα. Εδώ νομίζω είναι τεράστιες οι ευθύνες αυτών που δεν δούλεψαν ώστε η χώρα μας να συμμετάσχει σε αυτή την ιστορία. Κοιτάξτε, τι έχουμε στο προηγούμενο διάστημα με αφορμή τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη για την οριοθέτηση της θαλάσσιας ζώνης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ κατ' επέκταση του ΚΙΝΑΛ, αλλά και τα άλλα αστικά κόμματα, με συνένεση στη λεγόμενη εθνική στρατηγική, μίλησαν για την Τουρκία ως ταραχοπείο. Σήμερα προβάλλουν και μάλιστα προβάλλανε ως απάντηση στο σύμφωνο της Τουρκίας με τους Άραβες στη Λιβύη τη στήριξη της Ελλάδας στον άλλο πόλο διαμάχης στη Λιβύη, στο Χαφτάρ. Και τα δυο όμως αυτά και οι δυο αυτές τοποθετήσεις, αν θέλετε, αποτελούν την ίδια όψη την άλλη όψη, αν θέλετε, του νομίζω, που είναι η κριτική που ασκούν τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, τι κατηγορώντας ότι μετατρέπει τη χώρα σε ουραγό, αυτό που βάζετε κι εσείς στη συζήτησή μας. Ουραγό δηλαδή των εξελίξεων. Και ότι δεν ζητάει επαρκή ανταλλάγματα από τους συμμάχους για τα εθνικά συμφέροντα κτλ. Λοιπόν, τι δείχνουν όμως όλοι μαζί ως λύση, όλα τα άλλα κόμματα ως λύση? Την αιτία που αναπαράγει και οξύνει τον κίνδυνο για το λαό. Δηλαδή, υποστηρίζουν τη μεγαλύτερη ανάμειξη στα βρώμια σχέδια των ιμπεριαλιστών σε βάρος του Λιβυκού αλλά και των άλλων λαών της περιοχής. Διεκδικώντας προφανώς ενεργότερο ρόλο στα διάφορα. Στις διάφορες αποφάσεις, στα διάφορα τραπέζια που στείνονται και επεξεργάζονται τις επικίνδυνες διευθετήσεις στην περιοχή. Και βέβαια ζητούν ανταλλάγματα από ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για τις υπηρεσίες που προσφέρει η χώρα μας, για τις δολοφονικές υπηρεσίες με την επανατροπή της χώρας μας και πολεμικό αρμητήριο. Θα πει κάποιος, κύριε Λαμπρούλη, ότι η Ελλάδα, σαν μια μικρή χώρα η οποία συμμετάσχει σε κάποιους συνασπισμούς, στην προκειμένη περίπτωση στο ΝΑΤΟ, αφού μιλάμε για στρατιωτικό συνασπισμό, δίνεις κάποια, αλλά θα πάρεις και κάτι. Εμείς δεν παίρνουμε κιόλας. Δηλαδή, ούτε καν στη διαδικασία δούνε και λαβήν δεν είμαστε καλοί. Ή εκτός και αν είμαστε δεδομένοι, οπότε δεν συζητείτε το θέμα. Κοιτάξτε κύριε Μπαρδούνια, για να είμαστε ξεκαθαροί, εμείς είμαστε καθαροί ως κόμμα και μάλιστα εδώ και χρόνια κρούμε και με βάση τις εξελίξεις στην περιοχή, κρούμε τον κίνδυνο του κινδύνου, προσπαθώντας να μην επιτρέψουμε στο λαό μας να εφησυχάζει στη βάση αυτών των εξελίξεων. Στην πραγματικότητα, τι επιβεβαιώνεται και από τις εξελίξεις, ότι το μόνο που έχει να περιμένει ο λαός μας από την πολιτική αυτή είναι οι πολύ μεγαλύτεροι κίνδυνοι, για τους οποίους
Εμείς έγκαιρα, όπως σας είπα, έχουμε προειδοποιήσει ως κόμμα και βεβαίως ο λαός μας και βεβαίως το Κομμουνιστικό Κόμμα μπήκε από την πρώτη στιγμή, αν θέλετε, από την αρχή ακόμα μπροστά για να οργανωθεί πάλι του λαού. Μάλιστα. Για να δυναμώσει δηλαδή ο αγώνας ενάντια στην πολιτική της εμπλοκής. Και φυσικά να ακυρωθεί η Συμφωνία Ελλάδας, είπα, να ξεκουμπιστούν οι αμερικανονιδοϊκές βάσεις από τη χώρα μας, όμως, να μην γίνει η χώρα μας ορμητήριο πολιτικών εμβιβάσεων και να αποδεινωθεί φυσικά από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς. Να σας πω όμως κάτι, εντάξει, αυτή είναι η θέση του κομμάτου σας. Απ' την άλλη όμως, φυσικά, και αυτό λέει είναι ο λαός, το ζητούμενο από το λαό. Ωραία, δεν είναι σίγουρο. Αυτό, εντάξει, ο λαός δεν είναι σίγουρο ότι θέλει. Εμείς λέμε, εμείς δείχνουμε το δρόμο. Εσείς δείχνετε το δρόμο. Ωραία. Ο λαός θα πρέπει να το αποφασίσει. Ο λαός λοιπόν που είναι σοφός. Ο λαός αποφασισμένος έχει δείξει και η ιστορία μας περίτρανα ότι δεν τον σταματά τίποτα. Ωραία. Θέλω όμως να πω κάτι άλλο. Επειδή λοιπόν όλοι οι πολιτικοί λέτε ότι ο λαός είναι σοφός και σεβόσαστε την άποψή του. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Λέει λοιπόν ο σοφός λαός ότι όποιος είναι έξω από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν η δική σας πρόταση λέει η Ελλάδα να βγει έξω από το Μαντρί που είναι ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή μέσα στο Μαντρί, κύριε Μπαρδούνη, τώρα σας διακόπτω. Μέσα στο Μαντρί, κύριε Μπαρδούνη, τι έχει ωφεληθεί η Ελλάδα? Έχεις περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσεις. Να επιβιώσεις το τι? Γιατί ο λαός μας δεν έχει τη δυνατότητα να επιβιώσει? Δείτε, ο λαός μας δεν δοκίμασε ακόμα τη δύναμή του. Και σας λέω και πάλι, επαναλαμβάνω. Όταν οι λαοί αποφασίσουν οι ίδιοι να πάρουν την τύχη της χώρας, της πατρίδας τους στα χέρια τους, όλες αυτές οι συμμαχίες οι περίφημες κάνουν πίσω. Μάλιστα. Διότι έχουν ένα λαό αποφασισμένο. Σε αυτή την κατεύθυνση το Κομμουνιστικό Κόμμα καταθέτει όλες τις δυνάμεις. Προσπαθώντας να ενημερώσει αλλά και να κινητοποιήσει το λαό. Ωραία. Τώρα, κύριε Λαμπρούλη, θέλω να πάμε λίγο στη Βουλή. Έχει κατατεθεί ο εκλογικός νόμος. Και τουλάχιστον εγώ χτες σε μια συζήτηση που είχαμε με κάποιους συναδέλφους σας μου είπαν ότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτήν. Ουσιαστικά πλέον ένας συνασπισμός κομμάτων θα έχει τη δυνατότητα να πάρει τον πόνους των 50 ευρώ, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι σήμερα. Και κατά την άποψή τους αυτό μπορεί να φωτογραφίζει την πρόθεση του κ. Μητσοτάκη να κατέβει σε επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, ως επικεφαλής ενός κεντροδεξιού συνασπισμού. Έχετε εσείς υπόψη σας κάποια τέτοια κίνηση ή τέλος πάντων αυτή τη λεπτομέρεια του εκλογικού νόμου, αυτή τη λεπτομέρεια ότι θα μπορεί πλέον και ένας συνασπισμός κομμάτων να μπορεί να πάρει τον πόνους των 50 ευρών? Αυτό είναι αποτυπωμένο στο νομοσχέδιο, αυτό ναι, που λέτε και εσείς. Ναι, είναι μια αλλαγή πέρα, αυτή. Αυτή δεν είναι μπορεί... τυχαία αλλαγή, ναι, προφανώς. Δεν είναι μόνο αυτή, εντάξει, είναι και άλλη που διατηρεί τον πόνους με όποιες διαβαθμίσεις αυτό περιέχει, όπως επίσης και το πλαφόν εισόδου και τα λοιπά. Εμείς ως κόμμα βεβαίως θα συμμετέχουμε στη διαδικασία, έχουμε τις θέσεις μας, από θέση αρχής υποστηρίζουμε ως πάγιο εκλογικό σύστημα την απλή και ανώθευση αναλογική, διότι είναι το μοναδικό ξεκάθαρα εκλογικό σύστημα που αποτυπώνει και τη λαϊκή βούληση. Τουλάχιστον αυτή που καταγράφει στις εκλογές. Ωστόσο, ναι, οι πολέμοι της απλής αναλογικής λένε ότι είναι ένα σύστημα το οποίο οδηγεί σε ακυβερνησία. Ναι, ναι. Εντάξει, με αυτό το πρόσχημα εξάλλου και η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, σε αντίστοιχες περιπτώσεις ενός των παρελθόν, όπως και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, με την κατάθεση του νομοσχεδίου στην αιτιολογική, αυτό επικαλείται, ή αν θέλετε, στο δημόσιο διάλογο. Έτσι λοιπόν, η όποια προοπτική αδυναμία σχηματισμού κυβέρνηση, εμείς λέμε το εξής, και αξιοποιώντας βεβαίως και την εμπειρία στη χώρα μας και όχι μόνο, αλλά ειδικά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο, λοιπόν, ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδο και εξάλλου εννοώ ακυβερνησίας, να το πω έτσι, μη κυβερνησιμότητας, και αυτό προκύπτει και από τις θέσεις και τα πεπραγμένα όλων των άλλων κομμάτων, τόσο κυβερνητικά όσο και αντιπολιτευόμενα. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι πρόβες συνένεσης βλέπουμε αυτή την περίοδο, δείτε με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, αυτά που μιλούσαμε προηγουμένως, με την εμπλοκή της Ελλάδας στους σχεδιασμούς στους εμπεριαλιστικούς. Και βέβαια να σας θυμίσω και να θυμίσω στους ακροατές που το γνωρίζουν, ότι τα ίδια ακουγότανε, αν θέλετε, και στα πρώτα χρόνια της κρίσης, λίγο πριν την κρίση, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, αν τελικά θα συγκυβερνήσουν, ξόρκιζε ο ένας τον άλλον. Όμως στο τέλος τι έγινε, συγκυβέρνησαν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχουν πεδία συνένεσης, είτε είναι αυτά όπως μπαίνει μέσα στο νομοσχέδιο, στον εκλογικό νόμο που φέρνει η κυβέρνηση,
για συνασπισμό κομμάτων, είτε και κόμματα εντός της Βουλής που θα υπάρχουν, υπάρχει πεδίο συνένεσης όλων μεταξύ των άλλων κομμάτων να σχηματίσουν κυβέρνηση. Και αυτό είναι ένα εκβιαστικό δίλημα φυσικά που θέτει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να αποδεχτεί ο λαός, αν θέλετε, ένα νέο εκλογικό νόμο που καταθέτει και ο οποίος τι κάνει, διασφαλίζει περαιτέρω την όθεση της λαϊκής βούλησης, ξεκάθαρα. Τώρα, κύριε Λαμπρουλή, χθες η Ένωση Τραπεζών, σε ένα γεύμα που είχε, είπε ότι υπάρχουν 58.000 εκκρεμότητες στο νόμο Κατσέλη, δηλαδή οι οποίες θα ισχύσουν μέχρι τέλη Απριλίου. Αρχές από 1η Μαΐου δεν ισχύει η προστασία. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα πάμε σε καταστάσεις Ισπανίας πριν 3-4 χρόνια ή πιστεύετε ότι θα υπάρξει μια διαδικασία ώστε οι κακοπληρωτές που έχουν και δεν πληρώνουν να εκτεθούν, αλλά θα υπάρξει προστασία αυτών που δεν μπορούν τελικά? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω τι κινήσεις θα υπάρξουν, γιατί η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, αν θέλετε, και το σε συνεννόηση προφανώς και με τις τράπεζες, μπορεί να ενδεχόμενα να προβούν σε κάποιες κινήσεις. Το βασικό είναι ότι τέλος Απρίλιο, όπως είπατε και εσείς, λύγει η παράταση της προθεσμίας που δόθηκε για να ενταχθούν, που δεν εντάσσονται, γιατί υπάρχουν αδυναμίες και προβλήματα στον κόσμο που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα δεδομένα ή, αν θέλετε, στις συζητήσεις που έχουν και στις διευθυντήσεις με τις τράπεζες για τα δάνειά τους, τα κόκκινα δάνεια. Και φυσικά το είχαμε πει, αν θέλετε, και τελευταία, με αφορμή δηλαδή την παράταση που δόθηκε μέχρι τον Απρίλιο, ότι δίνεται μία ανάσα ενδεχομένως σε ένα μεγάλο αριθμό δανειοληπτών, μάλλον κόσμου που έχει δάνεια κτλ. Αλλά από την άλλη μεριά, στην προοπτική της αδυναμίας έστω διευθέτησης με όποιο τρόπο μπορούν, θα έχουμε προφανώς άσχημες εξελίξεις, κατασχέσεις που οι οποίες είναι ούτως ή άλλως υπάρχουν και είναι σε εξέλιξη, αλλά θα πολλαπλασιαστούν το επόμενο διάστημα. Εξάλλου τα στοιχεία αλλά και η προοπτική που έχει αποτυπωθεί από πέρυσι, από το προηγούμενο έως την προηγούμενη χρονιά, για την προοπτική κατασχέσεων σπιτιών, επιχειρήσεων κτλ. Μέσα στο 19 στο 20 υπάρχει ένας προγραμματισμός. Άρα δυσίωνα να είναι τα πράγματα και υπαρδούν και όχι εξωτικά. Τώρα, αν θα υπάρξουν κάποιες κινήσεις από την κυβέρνηση, με Ελλήνα τις δούμε. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Προχθές νομίζω, ο κύριος Τσίπρας κατέθεσε μια επίκαιρη ερώτηση στον κύριο Μητσοτάκη με θέματα εργασιακά. Θα συζητηθεί ή στις 17-21 του μήνα. Εκεί όπου κατηγορείται η κυβέρνηση ότι σε 6 μήνες ανέτρεψε τα πάντα στο εργασιακό. Πού είναι η αλήθεια τώρα, για να δούμε κάτι τώρα, δική σας εντάξει, άποψη. Δεν έχω υπόψη μου τη συγκεκριμένη επερώτηση, γιατί κάθε επίκαιρη ερώτηση, επερώτηση τέλος πάντων, έχει ένα συγκεκριμένο σκεπτικό ή, αν θέλετε, αναφορά σε συγκεκριμένα πράγματα. Όμως, εγώ θα τοποθετηθώ πιο γενικότερα. Δείτε, πάει πολύ να μιλάει κάποιος στο σπίτι του κρεμασμένου για το σκηνή. Ο κύριος Τσίπρας, η κυβέρνηση Τσίπρα, αν θέλετε, αριστεράς, όπως θέλετε, πριν 4,5 χρόνια, διατήρησε τους αντιλαϊκούς μνημονιακούς νόμους των προηγούμενων κυβερνήσεων, προσέθεσε ένα τρίτο μνημόνιο με νέες ανατροπές στα εργασιακά, στα ασφαλιστικά δικαιώματα του κόσμου. Δείτε νόμους του Κατρούγκαλου. Λοιπόν, πέρασε μια σειρά από αντιδραστικές, αντιλαϊκές, αντιεργατικές ρυθμίσεις. Και τώρα έρχεται ενδεχομένως, δεν το ξέρω τι αναφέρεται μέσα, με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία πήρε τη σκητάλη και η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει και εντείνει, να το πω έτσι, την επίθεση ενάντια τα εργατικά δικαιώματα. Δείτε με το ασφαλιστικό, αυτό που θα έρθει ο Σουνούπο να ψηφιστεί στη Βουλή. Έτσι λοιπόν, μόνο ως κορυφαίο και εντάξει, το ασφαλιστικό θέτει προσθετική κατεύθυνση, είναι, κύριε Λαμπρουλή. Έτσι λένε ότι θα έχει αυξήσει συντάξεων, αυξήσει επικουρικών. Ναι, άμα έχει, ναι, δεν είναι προς το θετικό. Για μας δεν είναι θετικό. Εμείς λέμε ότι είναι κορυφαία και οι αυξήσεις της συντάξης και η ισονομία που προπαγανδίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ πρόκειται ξεκάθαρα για νέο πλήγμα στο ασφαλιστικό, στην ουσία πραγματικός στόχος είναι το τσάκισμα περαιτέρω της κοινωνικής ασφάλισης και η πλήρης ιδιωτικοποίηση του συστήματος. Για λογαριασμό όμως ποιον? Των εργαζομένων, των ανθρώπων του μόχθου,
ή για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιριών, των τραπεζών και των άλλων επιχειρηματικών ομίλων. Α, λοιπόν, αυτή είναι η κατεύθυνση που υπηρετείται και από τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία επεκτείνει τα μέτρα της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Να λοιπόν πώς τα βρίσκουν, κύριε Μπαρδούνια, και η συνένεση πάει μια χαρά ανάμεσα σε αυτά τα δύο μεγάλα κόμματα, κυβέρνηση εννοώ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν και η συνένεση ενδεχομένως σε ένα κυβερνητικό σχήμα στη βάση της κουβέντας μας για τον εκλογικό νόμο δεν μπορεί να αποκλείεται. Λέτε να δούμε συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, αυτό υπονοείται? Αν το απαιτήσουν οι περιστάσεις και το ίδιο το σύστημα, γιατί όχι? Σας είπα και πριν, τα ίδια δεν λέγανε και μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και τελικά συγκυβερνούσαν μια χαρά. Ωραία. Κύριε Λαμπρούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την συζήτηση. Γεια σας.